Αγαπημένη μου μέρα σήμερα. Σήμερα μαγειρεύω Κρήτη. Και όταν μαγειρεύω Κρήτη, εγώ έχω ιδιαίτερη χαρά. Θέλω, αν γίνεται, να εξαπλώσω τις Κρήτης μας τις μυρωδιές σε όλο τον πλανήτη, να μυρίσει όλος ο πλανήτης Κρήτη. Η Κρήτη έχει μία ιδιομορφία. Είναι πεντανόστιμη και έχει συνταγές με 3-4 υλικά. Όλη η απλότητα συμπυκνωμένη μέσα σε μία κατσαρόλα και ένα πιάτο που πάντοτε κερδίζει σε εντυπώσεις. Δεν θέλω να πω άλλα, θέλω να βάλω την κατσαρόλα μου να ξεκινήσω να μαγειρεύω, γιατί αυτό το φαγητό μου ξυπνάει πάρα πολλές αναμνήσεις. Θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο χοιρινό, με ελιές και πατατούλες κοκκινιστό στην κατσαρόλα. Βάζω ελαιόλαδο βέβαια. Πώς το λένε οι Γάλλοι, ποιο είναι το μυστικό της γαλλικής κουζίνας, βούτυρο, βούτυρο και βούτυρο. Το μυστικό της Κρητικής είναι ελαιόλαδο, ελαιόλαδο και ελαιόλαδο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Το αφήνω να κάψει και έχω πλύνει καλά το χοιρινό μου. Πάντοτε μου αρέσει και το χοιρινό και το κοτόπουλο να τα μαρινάρω στο λευκό ξύδι, τίποτε άλλο. Λευκό ξύδι όταν πρόκειται για κρητική συνταγή. Δεν βάζουμε κρεμμύδι όπως βλέπετε, είπαμε η απλότητα των τριών υλικών, η Κρήτη. Το κρεμμύδι σε αυτή τη φάση περισσεύει. Αυτές οι συνταγές είναι οι συνταγές οι οποίες ήταν οι αναγκαστικές συνταγές που λέμε. Πού να βρει τώρα ο άλλος πάνω στο βουνό κρεμμύδι. Εκεί σφάζανε το χείρο τώρα σαν αυτές τις μέρες, Νοέμβρη, τέλος Νοέμβρη. Ρίχνανε λίγο στην κατσαρόλα, είχαν μαζέψει και τις ελιές σου και είχαν προλάβει και τις είχαν παστώσει. Να και λίγες ελίτσες μέσα, 2-3 πατατούλες που τους είχαν απομείνει και δημιουργούσαν ένα φαγητό μούρλια. Αυτό το φαγητό το έχω συναντήσει και χωρίς ντομάτα. Εμένα μου αρέσει, το αγαπώ και το συνηθίζω πλέον και με την ντομάτα. Και το βάζω πολύ συχνά στο σπίτι μου. Τα υλικά είναι πάρα πολύ λίγα και πάρα πολύ απλά. Τα έχετε όλοι στο σπίτι σας. Ένα καλό κομμάτι χοιρινή σπάλα θα πάρετε, γιατί το θέλει και το λιπάκι του. Είναι μια ωραία κυριακάτικη επιλογή αυτή. Δεν ξέρω γιατί. Είναι κάποια φαγητά τα οποία θα έχω συνδυάσει στις μνήμες μου με την Κυριακή. Ένα από αυτά είναι και αυτό το φαγάκι. Χαμός γίνεται εδώ. Τρελό τσουτσούρισμα. Τσιγαρίζουμε λοιπόν το κρέας. Θέλουμε να το τσιγαρίσουμε καλά, να θωρακίσουμε τα ζουμιά του μέσα, να γίνει ζουμερό το κρεατάκι μας. Μύρισε ήδη το κρέας, έχει μοσχομυρίσει. Και τι κάνουμε, συγγνώμη. Και δεν το αφήνουμε να μου πιάσει το κατσαρόλα, δεν το αφήνουμε να μου κάνει πέτσα, ας πούμε. Θέλω να είναι άσπρο το κρέας. Το σβήνω με κρεσάκι. Και του δίνω το χρόνο να εξατμιστεί η αλκοόλη. Και όση ώρα περιμένουν να εξατμιστεί η αλκοόλη, τι θα κάνω. Ένα πολύ ωραίο δροσερό και φρουτόδες βυριανό βιλάνα ταιριάζει τα μάμ σε αυτή τη συνταγή. Από το Ινοποιείο Πνευματικάκι. Πιπέρι. Μου κρύψαν το πιπέρι. Το βρήκα όμως. Πιπέρι.
Έχω κόψει εδώ και έχω βάλει στο ψυγείο. Ντοματούλα. Έχουμε βγάλει το απ' έξω το περίβλημά της και έχουμε κρατήσει μόνο μέσα τη σάρκα της, κομμένη σε καρεδάκια. Όταν ενωθεί την ντοματούλα μέσα σε αυτή τη μυρωδιά, πάει το κρασί με την ντομάτα. Και για να δώσω χρώμα, χρησιμοποιώ και ένα κόνκασε ψιλοκομμένο, αποφλοιωμένο. Τόσο γρήγορα, τόσο απλά, τόσο λιτά στείλανε τα τσικάλια οι άνθρωποι παλιά και ακόμα τώρα στα χωριά. Έχω πολλές φίλες γιαγιάδες. Τους κάνω διάφορες παραγγελίες και ποια είναι η πληρωμή μου. Μου μαθαίνουν τα μυστικά τους. Και τι δεν μου έχουν μάθει. Μαρμελάδες, σιρόπια, λικεράκια, παραδοσιακές συνταγές εντελώς ξεχασμένες. Αυτές όλες θα τις δείξω. Όλες έχω σκοπό να τις μοιραστώ μαζί σας. Έχει μέσα αρκετό ζουμάκι, δεν θέλουμε περισσότερο. Το ντοματάκι μας, η ντομάτα μας και το κρασί, σύν τα ζουμιά που έχει βγάλει το ίδιο το κρέας με το ελαιόλαδο του, είναι αρκετό, έτσι ώστε να το έχουμε κανένα τεταρτάκι σε χαμηλωμένη φωτιά, να βράσει καλά και ύστερα να προσθέσουμε τις πατάτες. Δεν αργεί πολύ να είναι έτοιμο το πιάτο μας, μην νομίζετε. Αχ. Αυτές οι μπουρμπουλίτσες, μάλιστα. Το κρέας μας είναι μισοψημένο. Όταν το κρέας μας είναι μισοψημένο, βλέπετε δεν έχω αλατίσει ακόμα. Θα αλατίσω στο τέλος. Προσθέτουμε τις πατάτες. Περίπου 5-6 πατάτες, δηλαδή μία μισή πατάτα το άτομο θα υπολογίσετε εσείς. Έτσι. Πω, 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 μυρίζει τέλεια, μυρίζει τέλεια το κρέας μας. Η απλότητα της κρητικής μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Η απλότητα της κρητικής κουζίνας είναι σε αυτό το κατσαρολάκι. Το βιδιανό κρασάκι που βάλαμε νωρίτερα, βέβαια είναι μαζί με βιλάνα, αλλά θα σας πω ότι το βιδιανό είναι μία... και θα μιλήσουμε άλλη μέρα για τη βιλάνα. Το βιδιανό είναι μία γηγενή ποικιλία. Είναι ρεθυμιώτικη ποικιλία και έχει αρχίσει να κατακτάει πάρα πολλά σημεία σε όλο τον κόσμο. Στην Κίνα γίνονται πολύ συχνά εξαγωγές γιατί την έχουν αγαπήσει αυτή τη γεύση του βιδιανού μας. Το κλείνω λοιπόν τώρα, είμαι okay, και περιμένω να ψηθεί η πατάτα, το υπόλοιπο φαγάκι μου μαζί με την πατάτα. Δεν έχω αλατίσει, δεν έχω βάλει τις ελίτσες μου. Τώρα θα σας τα πω όλα. Όση ώρα περιμένουμε να ετοιμαστεί το φαγητό, άνοιγο, κλείνουν οι πόρτες, μπαίνουν διάφοροι, πεινάω, μυρίζει, μαμά, τι ωραία που είναι εδώ μέσα. Όλοι εδώ πέρα έχουν μαζευτεί γύρω-γύρω και η αλήθεια είναι αυτή. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε στο διάλειμμα, άδειασε το μπουκαλάκι στο δικό μας διάλειμμα που εσείς δεν το βλέπετε, περιμένοντας να ετοιμαστεί το χοιρινό. Για να δω, για να δω. Άρε Κρήτη μου, έχει μοσχομυρίσει ο τόπος ολόκληρος εδώ πέρα. Λίγο λαδάκι στο τέλος, αλάτι και βέβαια, τι είπαμε, ότι βάζουμε ελιές. Έχω διαλέξει κάποιες χωρίς κουκούτσι. Η παραδοσιακή βέβαια συνταγή γίνεται με πράσινες ελιές στην άλμη που συντηρούμε. Αλλά έχουν κουκουτσάκι μέσα. Δεν θέλω εδώ πέρα τώρα να τα δυσκολέψω τα παιδιά. Πήρα χωρίς κουκούτσι. Πω, πω. Τζάμπο ελίτσα διάλεξα. Να έχει κρέας. Εντάξει, παίρνει μία άλλη μυρωδιά αυτόματα. Γίνεται ένα άλλο φαγάκι. Θα τις βάλω όλες. Δεν θέλω γιατί έχει... ψηθεί τέλεια η πατάτα, έτσι απαλά, απαλά. Να πάνε παντού. Θα του δώσω μια δυνατή
Και μέχρι να τακτοποιήσω εδώ λίγο, για να σερβίρω. Τα χρώματά μου είναι κοκκινοπά, οπότε σήμερα θα πάρω ένα μπέζ πιάτο. Απλά πράγματα, όπως είναι η κριτική κουζίνα. Πάνω σε αυτό το μπέζ πιάτο θα φανεί όλη η ομορφιά της. Έχει πολύ ωραία σαλτσούλα αυτή η συνταγή. Όπου έχει πολύ ωραία σαλτσούλα, λοιπόν, τι θέλουμε? Θέλουμε να έχουμε κάτι να βουτάμε. Πώς μου αρέσει να το σερβίρω αυτό το λαδερό φαγητό, και όχι μόνο αυτό το λαδερό, πολλά λαδερά φαγητά. Και τα φασολάκια μου τα σερβίρω έτσι, το έχω την προσωπική μου μερίδα. Και κοκκινιστό σερβίρω έτσι. Έχω ένα καταπληκτικό κάφκαλο κρίθινο από το ντουρουντού, το φούρνο ντουρουντού στα σφαγιά. Τώρα εδώ πέρα θα βάλω 3. Περίπου 1-1,5 βάζουμε για το κάθε άτομο. Και θα του βάλω, το κλείνω. Είναι έτοιμο το φαγητό μου. Θέλετε να το δείτε λίγο? Και θα τους βάλω, το βάλω έτσι. Και θα τη σερβίρω πάνω, οπότε δεν χρειάζεται εγώ να βρέξω. Θα βρέξει η σάλτσα. Πολύ. Χοιρινό κρέας με ελιές. 1 κιλό χοιρινό κρέας σπάλα, 500 γραμμάρια πατάτες, 250 γραμμάρια ντομάτα, 200 γραμμάρια ελιές πράσινες, αλάτι, πιπέρι, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 ποτήρι του κρασιού λευκό βιδιανό βιλάνα πνευματικάκης, κάφκαλο κρυθαρένιο από το φούρνο ντουρουντούς. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυτός είναι ο νοταρισμός μας. Το φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και το μη κουκούτσι στην ελιά και ελαιόλαδο. Πάντοτε οι παλιότεροι άνθρωποι το ελαιόλαδο το τρώγανε ομό, δεν το βάζαν τόσο πολύ στο φαγητό. Αυτή είναι η κριτική απλότητά της. Την αγαπώ, την προβάλλω, είμαι μονική με αυτό. Θέλω να μάθετε να μαγειρεύετε, αν δεν ξέρετε. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε στην Κρήτη. Να μάθουμε μαζί όλα τα φαγάκια, να τα κάνουμε ή να τα θυμηθούμε ή να ξυπνήσουμε μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια και να κάνουμε και τα παιδιά μας να μάθουν να μαγειρεύουν και να γεύονται κριτικές γεύσεις. Αύριο τώρα είναι Πέμπτη. Και την Πέμπτη κάνουμε ταξίδια. Ξέρετε που έφτασε η χάρη μας? Έφτασε στα Αραβικά Εμιράτα. Αύριο σας έχω κεμπά από τα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό είναι το πιάτο το οποίο σας προσφέρω σήμερα. Από τη μέσα μπάντα της Κρήτης. Να είστε καλά. Αύριο με το καλό. Γεια σας. Thank you.